of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Γεια σας. Σήμερα μαγειρεύουμε την κολοκυθόσουπα με κίτρινη κολοκύθα που σας υποσχέθηκα. Για να φτιάξουμε τη συνταγή μας χρειαζόμαστε ένα κρεμμύδι ξερό, μέτριο, όχι πολύ μεγάλο, κομμένο όπως το βλέπετε, την κολοκύθα που καθαρίσαμε στο προηγούμενο βίντεο, εδώ είναι περίπου 200 με 250 γραμμάρια, κάπου εκεί. 2 πατάτες μέτριες κομμένες σε τέταρτα. Έχουμε το σκόρδο. Μόλις πήραμε 3 φρέσκα καροτάκια από τον κήπο, θα κόψω και 5-6 φύλλα από φασκόμηλο. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θα κόψω και 2 φύλλα σέλινο. Και πάμε. Συγγνώμη αν ο φωτισμός δεν είναι πάρα πολύ καλός. Μου είχε καεί το φως στον απορροφητήρα και θα προσπαθήσω στο edit μετά να φτιάξω λίγο το φωτισμό στην κατσαρόλα για να μπορείτε να βλέπετε. Βάζω στην κατσαρόλα μου περίπου 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο. Και φυσικά είναι πάνω στο μάτι, περιμένω να κάψει. Μόλις κάψει το λάδι μας, ζεσταθεί, θα ρίξω μέσα τα φύλλα του φασκόμηλου για να αρωματίσω το λάδι και μόλις ξεραθούν, μαραθούν εντελώς, θα τα αποσύρω, δεν θα τα αφήσω μέσα στη σούπα. Θέλω απλώς με αυτό να αρωματίσω το λάδι μου. Συγγνώμη αν δεν έχει καλή εικόνα, θα προσπαθήσω να σας εξηγώ γιατί όπως σας είπα μου κάηκε το φως από τον απορροφητήρα και πρέπει να το αλλάξω. Το φασκόμηλό μου έχει μαραθεί, έχει βγάλει τα αρώματα του μέσα στο λάδι. Θα το αφαιρέσω και θα φέρω να ρίξω τα λαχανικά. Αφού έκανα 1-2 ανακατεψιές στο φαγητό μου, τώρα θα προσθέσω περίπου 2 λίτρα νερό ή ζωμό. Ο ζωμός μπορεί να είναι είτε από κοτόπουλο είτε από λαχανικά, ανάλογα τι σας αρέσει. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα αφήσω το φαγητό μου να βράσει μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και η κολοκύθα, κοιτώντας το ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο θα βάλουμε πιπεράκι και αλάτι και θα δούμε τη συνέχεια μόλις η σουπίτσα μας, τα λαχανικά μας μάλλον, είναι βρασμένα. Τα λαχανικά μας έβρασαν, βλέπετε εδώ την εικόνα τους. Θα πάρω ένα μπολ και θα αρχίσω να παίρνω μαζί με λίγο ζουμάκι λαχανικά. Και με ένα blender ή το blender χειρός θα τα πολτοποιήσω.
Η υφή της κρέμας που θα φτιάξουμε εξαρτάται από το γούστο σας, εάν τη θέλετε πιο πηχτή ή πιο αραιή. Θα τη βάλω σε ένα μπολ για να συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αφού έχουμε πολτοποιήσει όλα τα υλικά, τη φτάνουμε στην υφή που θέλουμε εμείς, παίρνοντας ζουμάκι μέσα από την κατσαρόλα. Θα βάλω και περίπου 2 κουταλιές βούτυρο, όσο είναι ζεστή. Και θα το ανακατέψω. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, μόλις λιώσει το βούτυρο, εάν θέλουμε, την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς και τη βάζουμε στην κατάψυξη. Μπορούμε δηλαδή να τη φτιάξουμε μέρες πριν και να την έχουμε στην κατάψυξη έτοιμη, που θα τη βγάλουμε και θα την ζεστάνουμε, θα την αφήσουμε να ξεπαγώσει και θα την ζεστάνουμε το βράδυ που θα έχουμε καλεσμένους ή θα έχουμε το τραπέζι των Χριστουγέννων. Είναι μια συνταγή λοιπόν που μπορεί να γίνει μέρες πριν, να την έχουμε στην κατάψυξη και είτε να τη χρησιμοποιήσουμε για την περίπτωση που θέλουμε, είτε να την έχουμε σε πιο μικρά μπολάκια, σε ατομικά, ανάλογα την οικογένεια που έχουμε, και να την βγάζουμε όταν δεν έχουμε κάτι άλλο ή όταν θέλουμε να συνοδέψουμε κάποιο ψητό ή όταν δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, όπως βλέπετε, για να φτιάξετε παιδικές τροφές, δηλαδή για το μωρό, να την έχετε σε μικρά ατομικά μπολάκια στην κατάψυξη και να το βγάζετε αν δουλεύετε για να ταΐζετε το μωρό. Τα λαχανικά που έχουμε βάλει μέσα με την πολτοποίηση, το μωρό θα τα φάει χωρίς πρόβλημα. Ξέρω ότι καμιά φορά τα παιδάκια βγάζουν το σέλινο στην άκρη. Με τη συγκεκριμένη συνταγή τα δικά μου παιδιά την τρώγανε και το σέλινο, γιατί δεν το βλέπουνε. Να λιώσει καλά το βούτυρο με τη θερμοκρασία. Να σας δείξω και τον τρόπο σερβιρίσματος. Αυτός ο τρόπος που εγώ αγαπώ είναι να τρίψουμε μέσα κομματάκια φέτας. Ελληνικό και πολύ πολύ ωραίο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τη σερβίρουμε με 2 κουταλιές γιαούρτι. Εμένα μου αρέσει και μπόλικο τυράκι. Και αν δεν σας αρέσει τίποτα από τα δύο, μπορείτε να τη σερβίρετε με λίγο κρέμα γάλακτος. Αυτός είναι ο ξένος τρόπος, αυτό που χρησιμοποιούν οι ξένοι. Εγώ θα σας προτείνω στο ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι να τη σερβίρετε είτε με τη ριφέτα είτε με το παραδοσιακό, το ελληνικό μας γιαούρτι. Αυτά λοιπόν για την συνταγή της κολοκύθας. Δοκιμάστε την, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι φτηνό, οικονομικό φαγητό για τις γιορτές, συνοδεύει άψογα τα πουλερικά ή το κρεατικό που θα έχετε. Δοκιμάστε λοιπόν αυτή τη συνταγή, κάντε την λίγες μέρες πριν, βάλτε τη στην κατάψυξη και το βράδυ που θα το, ή το μεσημέρι που θα τη χρειαστείτε, αφήστε την να ξεπαγώσει και ζεστάνετε την. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με μια άλλη συνταγή. Μέχρι τότε, γεια σας!